Φίλες και φίλοι του Λίπερ 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 6 Απριλίου, η εκπομπή Safety Car εδώ κοντά σας, με Γιάννη Αντωνόπουλο σήμερα. Καλημέρα Μάνο. Μάνο Αναγνωστόπουλο. Τάσκο Τσάνης. Απών, απλά. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εντάξει, απών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και με το άλλο τραγούδι, έτσι κάποια στιγμή, που λέει από του Λίμπερου είσαι απών και Και λοιπόν, κάπως έτσι. Για τον Τάσο Κοτσάνη. Δεν πειράζει, τη βρούμε την άκρη, Τάσο Κοτσάνη, μην ανησυχείς. Μάνο, θα λες και θα κλέσεις μια μέρα, αλλά. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ πάμε να κάνουμε μια εκπομπή. Κάθε τρεις και λίγο. Όχι, θέλω να πάω στην αποστολή. Όχι, θέλω να πάω εκεί, έχει εκείνο. Όχι, πώς θα γίνει δηλαδή. Αν αρχίσουμε δηλαδή όλες τις αποστολές, στο τέλος θα μείνει ο Σωτήρης Δασκαλάκης να κάνει και αυτοκίνητο. Καλημέρα, Σωτήρη Δασκαλάκη. Έτσι, δηλαδή. Αποστολή. Mission Impossible θα γίνουμε σε λίγο. Ναι, σαν ένας άλλος Tom Cruise. Έχει και τη μητούλα αυτή, έτσι, του Tom Cruise λίγο την γραμψή. Το έχει λίγο. Εντάξει, βέβαια πρέπει να τον κοντίνουμε λιγάκι. Καμιά τρενταριά πόντου, συγγνώμη Tom, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Λέγεται. Τι να κάνουμε, φίλε. Δηλαδή ξαφνικά να σε κάνουμε πρώτο boy, αφού στα είπε και η Νικόλ. Τα είπε και η Νικόλ. Λέει, εντάξει, ένιωθα, λέει κάπως περίεργα. Έμα. Αλλά δεν γίνεται να μου λέει, ας πούμε, τι είναι αυτά που πιάσαμε εκπομπή αυτοκινήτου. Να μου λέει όμως ότι μη φοράς τα κούνια γιατί δεν μπορώ να βγω μαζί σου. Και η Νικόλ γυναίκα είναι. Τι θα κάνει, θα φοράει γυναίκα χωρίς τα κούνια. Δεν θα φοράει το δεκάποντο Νικόλ. Πώς θα γίνει. Εννοείται. Λοιπόν, εδώ είμαστε με πάρα πολύ όμορφη διάθεση. Εκπομπή Safety Car. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Εννοείται ότι σήμερα, που λείπει ο Τάσος Κοτσάνης, θα είμαστε και πιο άπλες. Θα δώσουμε και τα δωράκια μας. Αυτά περιμένω. Ναι. Να λείπει για να δίνω δώρα. Να λείπει για να δίνεις δώρα. Εννοείται. Έτσι, μπράβο. Α, είσαι. Τι να κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα για εσάς σήμερα. Θα πούμε και για το νέο Volkswagen T-Cross, το οποίο Έρχεται. Έγινε παρουσία στην Αθήνα. Θα γίνει και παρουσίαση και για εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 του μήνα. Το μικρό SUV. Το προσιτό SUV της Volkswagen. Από 17.000, θα τα πούμε μετά. Και αυτά. Θα πούμε βέβαια και την λίστα, την μαύρη λίστα, που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2018. Και ναι, εκεί που ήμασταν στην πέμπτη θέση, από το τέλος φυσικά, πάλι στα ατυχήματα, έτσι, φτάσαμε στην έκτη θέση. Ανεβήκαμε μία ολόκληρη ναι, θέση. Μαζί με την Ουγγαρία πλέον είμαστε στην έκτη χειρότερη θέση. Έτσι, οι φίλοι μας οι Ρουμάνοι φυσικά για μια ακόμα χρονιά δείχνουν το δρόμο. Θα τα πούμε και αυτά. Θα πούμε και για τι γίνεται έτσι. Γιατί θα έχουμε τα ατυχήματα να πούμε και ηλικιακά τι γίνεται, πώς επηρεάζει η οδήγηση και τα στάδια της σε κάθε ηλικία. Και φυσικά αυτό που σας λέγαμε για τα κριτήρια επιλογής αυτοκινήτου, πώς έχουν αλλάξει και εκεί τα πράγματα. Πρέπει να τα πούμε και αυτά. Να δώσουμε λίγο τις πρώτες καλημέρες, να πάμε σε χορηγό εκπομπής. Έχουμε να πούμε και τι έγινε και στο event που είχαμε, βέβαια, το Expansion. Είχαμε και το Expansion. Έχουμε και άλλο event τη Δευτέρα εδώ στην πόλη μας. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ας δώσουμε λίγο έτσι τις πρώτες καλημέρες στην Αναστασία από τον Βόλο, στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο τον Στέργιο Μανώλη, τιμή έτσι που μπορούμε πλέον και λέμε την λέξη συνάδελφος με τον Στέργιο τον Μανώλη, τον Γιάννη τον Παπά στην Σάρτη, τον Βασίλη τον Αγουραστό, τον Κώστα στην Βέρεια, τον Παναγιώτη τον Πρόεδρο, τον Γιώργο τον Δαμιανίδη τον φίλο και συνάδελφο, τον Τάκη τον Λιούγα, ο οποίος πέρα από το να μας δίνει τα δώρα, ακούει και την εκπομπή φυσικά. Και ας πούμε έτσι, ευθύς αμέσως, ένα λεπτάκι λίγο, και ας πούμε και το δώρο. Τον Κρίς, τον Βασίλη τον Παλαιοκώστα από την Αθήνα, που κάνει εκεί τους καθαρισμούς των κινητήρων. Τον Θανάση, τον Αθανάσιο, τον Μπίλι, τον Βάιο, τον Μιχάλη, τον Γιώργο, τον Κώστα τον Κωνσταράκη, τον φίλο μας
και από την Περέα, την Αναστασία από Βόλο, δεύτερη Αναστασία από Βόλο, έτσι να ξέρεις. Τον Παύλο και τον Γιώργο. Μ' αρέσει που κατεβαίνουμε σιγά σιγά, απλωνόμαστε προς τον νότο. Έχουμε απλωθεί παντού και δεν το ξέρεις. Και στη Στέλλα την Αντωνίου τη φίλη μας και στον Κύρις και έρχονται συνεχώς, δεν μπορούμε να τα... Θα τα πούμε, έτσι, δεν θα αφήσουμε κανένα χωρίς καλημέρα. Ξέρεις τι γίνεται με τα χειρισμένα αυτοκίνητα, έτσι. Ξέρω κάποια πράγματα, πες μου και εσύ έτσι για να ολοκληρώσουμε την άποψή μας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αγοράζοντας με τα χειρισμένο αυτοκίνητο, παίζεις με την τύχη σου, γιατί το καλό μεταχειρισμένο είναι λαχείο. Αυτή είναι η κοινή άποψη. Προφανώς και δεν έχουν επισκεφθεί το Stock Center της Velmar. Το χορηγό μας δηλαδή, που εδώ θα βρείτε ποιοτικά αυτοκίνητα που αξίζουν, γιατί έχουν πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα, ηλικία από 6 μηνών, γραπτή, πενταπλή εγγύηση αξιοπιστίας από την Velmar. Έτσι, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με εγγύηση Velmar μόνο στο Stock Center του ομίλου Θ Βασιλάκη. Και όταν λέμε πενταπλή εγγύηση, καλής λειτουργίας, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστου, καλύτερης τιμής και επιστροφής χρημάτων. Τόσο απλά σε δύο σημεία, Μαρίνο Αντίπα 10, εκεί δίπλα στην BMW Velmar και στο ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, εκεί στην Hyundai Kia. Και να συμπληρώσω. Να συμπληρώσεις. Ότι ακόμα και αν πάτε εκεί και δεν βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει ή σας αρέσει οτιδήποτε, τα παιδιά στο γραφείο έχουν περίπου 800 αυτοκίνητα να δείτε, να διαλέξετε και αν σας ενδιαφέρει κάποιο πραγματικά, να σας το ανεβάσουν και πάνω, να το δείτε και από κοντά. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και κάποια αυτοκίνητα που καταλαβαίνεις που βρίσκονται κάτω στην Αθήνα. Ναι, εννοείται. Είναι μεγάλο το... Το Stock Center έχουν τα πάντα. Και επειδή Θεσσαλονίκη είσαι και πρέπει να ξεκινήσουμε εδώ πέρα λίγο μετά τις πόλεις, τι θα έχουμε σήμερα, λοιπόν, Γιάννη Αντωνόπουλε? Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, η φοιτητική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, η γνωστή Aristotle Racing Team, η ART όπως την γνωρίζουν, θα προσφέρει λοιπόν ένα αγωνιστικό υπερθέαμα στην πλατεία Αριστοτέλους με την ονομασία τέταρτο σοου φόρμουλας Θεσσαλονίκης. Οπότε σήμερα από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 8 το βράδυ η πλατεία στο τέλος θα μεταμορφωθεί σε μία μίνι αγωνιστική πίστα. Γιατί θα παρουσιαστεί το νέο μονοθέσιο της ομάδας, το μοντέλο ART18, που θα πραγματοποιήσει μια ζωντανή επίδειξη για το κοινό, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν και τα παλαιότερα τους μοντέλα εκεί για να τα δει ο κόσμος, με τα οποία μοντέλα η αγωνιστική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είχε κερδίσει πολλές διακρίσεις σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς. Παρόλα αυτά, εκτός από αυτή την επίδειξη, ας το πούμε, μέσα στην πίστα, για τα μικρά παιδιά θα μπορούσαν να έχουν ένα εξομοιωτή, για να μπορούν να οδηγήσουν τη δική τους φόρμουλα. Ενώ θα υπάρχουν τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα, buggies, κληρώσεις, μουσική, επίδειξη με rollers και γενικώς πολλά happening. Θα είναι πολύ καλή εκδήλωση, αξίζει τον κόπο να πάτε. Για την ιστορία τώρα, η ομάδα ART δημιουργήθηκε το 2006 και είναι η πρώτη φοιτητική ομάδα μηχανοκίνητου αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και αποτελείται κυρίως από φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής, οι οποίοι εργάζονται πάνω στη μελέτη και το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αγωνιστικού μονοθεσίου. Η ART έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και έχει πετύχει ιδιαίτερα υψηλές διακρίσεις στους διεθνούς αγώνες Formula Student που συμβαίνουν ανά τον κόσμο και την κατατάσσουν στην κορυφαία θέση στην Ελλάδα και μεταξύ των κορυφαίων ομάδων παγκοσμίως. Να πούμε ότι μεταξύ των άλλων διακρίσεων έχει λάβει και την τρίτη θέση στη γενική κατάκταξη στην Ιταλία το 2012 και την τέταρτη θέση στη γενική κατάκταξη στο διαγωνισμό στην Ιταλία το 2014. Αυτά από την αγωνιστική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι ωραία πράγματα να συμβαίνουν αυτά. Τα παιδιά τα είχαμε φιλοξενήσει τότε. Εντάξει, εκεί στο ραδιόφωνο που ήμασταν τότε, νομίζω το 2005 ή 2006 στα ξεκινήματα που ήδη είχαν ξεκινήσει. Τότε και με το πρώτο που τώρα είναι να φτιάξουν. Και έπαιρναν τις διακρίσεις. Και αυτό που θυμόμαστε είναι ότι μας είχαν πει τότε, εκτός αέρα βέβαια, ότι ήδη
ήταν μια ομάδα τότε, νομίζω, 12 παιδιών, 12-15 παιδιών. Οι πέντε ήδη είχαν υπογράψει ομάδες. Μεταξύ αυτών Lotus, Jaguar. Νομίζω ένα παιδί έφυγε στην McLaren και ένα στη Renault. Αυτά, δεν θυμάμαι τώρα τα υπόλοιπα, δεν θυμάμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος, αλλά... Ναι, όπως και να έχει, εκτός από τις προοπτικές καριέρας σε άλλες, δεν το συζητάμε, σε ναι. άλλες ομάδες, είναι ωραίο ότι βλέπεις ανθρώπους που προσπαθούν και κάνουν πράγματα μέσα στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτή η διάκριση τώρα που είμαστε έτσι, γενική κατάταξη, έχει πάρει τρίτες θέσεις, τέταρτες θέσεις και... Δεν το συζητάμε. Μπράβο τα παιδιά, αποδεικνύει ότι, ότι έχουμε πολύ καλά μυαλά. Τα οποία τα στέλνουμε μακριά γιατί εμείς δεν είμαστε ικανοί να τα κρατήσουμε. Δεν είμαστε άξιοι να τα εκμεταλλευτούμε. Και πώς να είσαι όταν έρχονται εδώ εταιρείες και προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα ή να φτιάξουν κάποια εργοστάσια και τους δίνεις απαγορευτικό. Ή απλά τους... Γράφεις, δηλαδή δεν τους δίνεις καν σημασία. Ούτε καν σημασία. Θα πάνε αριστερά και δεξιά. Και καλά θα κάνουν. Και θέσεις εργασίες και όλα, αφού δεν θέλουμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε όμως κι άλλο event που γίνεται εδώ στην πόλη και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Τζιβανόπουλο από την Fiat Κουματζιάς και Fiat Professional να μας πει τι θα έχουμε την Δευτέρα εδώ στην πόλη μας. Κύριε Τζιβανόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Πέρα από event, είμαστε καλά, έτσι? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Τι διοργανώνετε εκεί στην Fiat Κουματζιάς και φυσικά για το Fiat Professional? Για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα θα έχουμε την παρουσίαση όλης της γκάμας των επαγγελματικών αυτοκινήτων της Fiat, τα Fiat Professional. Θα μπορεί ο κάθε πελάτης να έρθει στις εγκαταστάσεις μας, να γνωρίσει από κοντά όλη την γκάμα, που σημειώστε ότι καλύπτει όλες τις ανάγκες των επαγγελματιών και παράλληλα θα έχουμε καλεσμένους και τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου για την παρουσίαση της γκάμας. Και είχαμε κάνει άλλη μία φορά μια κουβέντα και είχαμε πει ότι ό,τι θέλουμε και ανάλογο το επάγγελμα μπορεί να διαμορφωθεί άμεσα. Ακριβώς, ακριβώς. Η γκάμα της Fiat Professional καλύπτει όλα τα επαγγέλματα και όλες τις ανάγκες του σημερινού επαγγελματία. Σημειώστε ότι οι εκδόσεις μόνο του Fiat του κάτω φτάνουν σε πενταψήφιο νούμερο. Πλησιάζοντας 10.000 εκδόσεις. Οπότε έχουμε λύσεις για τα πάντα, φαντάζομαι καρότσες δηλαδή, γίνονται ανάλογα όπως το θέλει ο κάθε ένας. Κάθε τύπου διασκευή μπορεί να γίνει με συνεργαζόμενες εταιρείες. Βέβαια όλα αυτά προέρχονται από την εμπειρία που έχουμε στο χώρο που είναι πάνω από 30 χρόνια και θα καλύψουμε κάθε δυνατή ανάγκη του επαγγελματία. Και να κάνουμε μια ερώτηση. Δηλαδή, θέλω εγώ, είμαι επαγγελματίας, έρχομαι να πάρω τον Ducato που λέμε. Και λέω ότι θέλω να. Δεν το θέλω, ας πούμε, με την καρότσα που βγαίνει. Θέλω να κάνω την καρότσα μου 3,5 μέτρα, 3,10, 3,20 ή οτιδήποτε θέλω. Σε πόσο καιρό μπορεί να γίνει αυτό που θέλει ο κάθε πελάτης? Από τη στιγμή που υπάρχει ετοιμοπαράδοτο το αυτοκίνητο, μπορούμε να το παραδώσουμε σε 20 ημέρες. Σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του πελάτη, αλλά και με βάση την νομοθεσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε μια διασκευή. Πρέπει να ακολουθούμε την διαδικασία που εδώ και 4-4,5 χρόνια περίπου πρέπει η διασκευή που θα γίνει να είναι και πιστοποιημένη από επίσημο φορέα. Κύριε Τζιβανόπουλε, το επαγγελματικό πώς πάει στην χώρα μας? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία ανθίζουν, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία δυστυχώς έτσι τα βλέπουμε γύρω μας. Η οικονομική κρίση λίγο τα έχει δυσκολέψει. Γενικότερα, πώς πάει το επαγγελματικό στην Ελλάδα? Και υπάρχει ανανέωση του στόλου? Οι επαγγελματίες ανανεώνουν τα αυτοκίνητα? Υπάρχει μια αυξητική τάση χρόνο με το χρόνο. Βέβαια, πιστεύω ότι σε μια πενταετία θα φτάσουμε περίπου τα επίπεδα του 2008-2009. Αλλά υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και βέβαια μέσα από τα καινούργια προγράμματα του ΕΣΠΑ δίνεται η δυνατότητα με επιδότηση 50% της καθαρής αξίας του οχήματος ένας ελεύθερος επαγγελματίας, μια εταιρεία, να μπορέσει να πάρει ένα καινούριο, ασφαλές, μεταφορικό μέσο για να κάνει τη δουλειά του.
Πέρα από αυτό όμως, οι λύσεις που προτείνουμε είναι και πρωτοποριακές. Οποιοδήποτε μεταφορικό έργο πείτε, μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι έχετε ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό και πάρα πολύ ευέλικτο, θα έλεγα. Βεβαίως. Από την εισαγωγική εταιρεία, την FCA Group Ελλάς, υπάρχει ένα άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για 4 χρόνια, το τονίζω, για 4 χρόνια, δίνοντας μια προκαταβολή 35% για όλη την γκάμα των μοντέλων Fiat Dobloc Cargo, Fiat Fiorino και Fiat Talento. Η υπόλοιπη γκάμα καλύπτεται από πολύ χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2,9% και όλα αυτά παράλληλα με την πενταετή εργοστασιακή εγγύηση και την πενταετή δωρεάν πανευρωπαϊκή, το τονίζω, οδική βοήθεια. Πάρα πολύ δυνατά αυτά που δίνονται. Και πανευρωπαϊκή βοήθεια, γιατί εννοείται ότι οι επαγγελματίες πλέον, κακά τα ψέματα τώρα, για να κάνει λίγο δουλειά παραπάνω, θα πρέπει να φύγει και προς τα έξω. Έτσι να... Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Μην ξεχνάτε κάτι πολύ βασικό, που είναι και το μότο μας στο κομμάτι του Fiat Professional. Το επαγγελματικό αυτοκίνητο είναι η εικόνα της επιχείρησης. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άλλη μια φορά λίγο να πούμε τώρα τι θα κάνουμε την Δευτέρα, πού θα συγκεντρωθούμε, πού θα σας βρούμε, πού θα έρθει ο κόσμος. Από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, για όλη την εβδομάδα, στις εγκαταστάσεις μας στη Fiat Κουματζιάς απέναντι από τη Λαχαναγορά, στη δυτική είσοδο της πόλης, θα βρίσκεται όλη η γκάμα των επαγγελματικών αυτοκινήτων Fiat Professional. Μπορείτε να τη δείτε από κοντά, να το μυρίσετε που λέω εγώ, να το αγγίξετε το επαγγελματικό αυτοκίνητο. Και βέβαια σας περιμένουμε και με πολύ λαχταριστές λιχουδιές και ένα καλό ιταλικό κρασί. Α, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Τζιβανόπουλε, τότε δεν το συζητάμε. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, ούτως ή άλλως θα ήμασταν. Έτσι. Να τα πούμε την Δευτέρα το απόγευμα από κοντά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν εδώ στην παρέα του Safety Car. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Οπότε έχουμε 2 event, έτσι, σήμερα το ένα με τα παιδιά από το Αριστοτέλειο και από Δευτέρα θα τρέχει και στην Fiat Κουματζιάς. Έχετε πραγματάκια να πάτε να δείτε, να πάμε όλοι μαζί να δούμε. Μου αρέσει πολύ όταν συμβαίνουν τέτοια event αυτοκινητιστικά, μου αρέσει πολύ. Εννοείται. Γιατί τα τελευταία χρόνια ήμασταν πολύ πεσμένοι σε αυτό το τομέα, πάρα πολύ πεσμένοι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα έχει χτυπηθεί όσον αφορά τα επαγγέλματα. Έτσι, και τώρα δεν είναι μυστικό, έτσι, το να έχεις την Βουλγαρία και τα Σκόπια από δίπλα σου, που είναι πιο φθηνά τα πράγματα. Έτσι, και ειδικά στη Βουλγαρία που μπορείς να μπεις και να βγεις όπως θέλεις λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά από τα επαγγέλματα έχουν καταπονηθεί εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες μεγάλες πολυεθνικές, όταν έρχονται να στήσουν ένα κατάστημα, πρώτο στήνουν στην Θεσσαλονίκη και μετά κατεβαίνουν προς τα κάτω. Γιατί αν αυτό πάει καλά εδώ, εκεί, πιο κάτω, θα σκίσει. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Νομίζω το έχετε παρατηρήσει όλοι, έτσι, που έρχονται πρώτα και στην μαγαζιά, να μην δεν θα, εννοείται ότι θα πούμε ονόματα για να κάνουμε διαφήμιση σε κανέναν, αλλά έτσι γίνεται το πράγμα. Πρώτα εδώ, σου λέει αν πετύχεις Θεσσαλονίκη, δες μερικά τραγούδια τελικά, δεν είναι τυχαία, έτσι, κάτι Θεσσαλονίκη, μεγάλη φτωχομάνα και όλα αυτά. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, με τις Βουλγαρίες και με τα Σκόπια. Ναι, γιατί αυτά είναι θέματα που εκνευρίζουν λίγο, να σου πω την αλήθεια. Για πες μας λοιπόν. Να πω για το... Ναι, έχουμε 5 λεπτάκια στη διάθεση μέχρι να πάμε στο άλλο μας μεγάλο θέμα, έτσι, με τα ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πούμε πάρα πολλά, γιατί 15 του μήνα έχουμε εδώ την παρουσίαση, οπότε θα το δούμε από κοντά. Αυτό που πήραμε έτσι μια εικόνα και με φίλους, συναδέλφους, μιλήσαμε κάτω στην Αθήνα που έγινε η παρουσίαση. Το T-Cross είναι ένα μικρό SUV, μικρότερο από το T-Roc,
Το οποίο βέβαια είναι βασισμένο πάνω στην πλατφόρμα που είναι και το Polo. Λογικό. Λογικό. Το καλό είναι ότι έχουμε μετακινούμενο πίσω κάθισμα. Ναι, ναι. Το οποίο... Σε αυτό το μέγεθος ήταν πολύ βασικό. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι πολλές εταιρείες οι οποίες δεν το κάνουν. Και το είχαμε δει πρώτη φορά έτσι, αυτό το μετακινούμενο πίσω κάθισμα στο Renault Twingo. Το πρώτο Renault Twingo που είχε βγει. Μπράβο. Λοιπόν, και ήταν κάτι το οποίο ήταν καταπληκτικό. Και είναι καταπληκτικό γιατί υπάρχουν φορές που πραγματικά έτσι, σε όλα τα αυτοκίνητα δεν θέλεις να κουβαλήσεις αποσκευές, αλλά θέλεις ο επιβάτης να είναι πίσω άνετα. Ή και το αντίθετο. Και είναι τόσο εύκολο να μπει ένας μηχανισμός. Γιατί όπως έχεις τα μπροστινά τα κάθισμα, τα βάζεις και αντίστοιχα στο πίσω. Ναι, να μετακινηθούν τα πίσω όλα μαζί. Το έβαλε αυτό η Volkswagen στο T-Cross. Και φυσικά έβαλε και τους γνωστούς κινητήρες. Τρικύλινδρο χιλιάρι με 96 και 115 ύπους. Και 1,6 diesel με 95 ύπους. Και υπάρχει και με κυβότιο DSG βγαίνει και όλα αυτά. Λίγο να πούμε τις τιμούλες, γιατί βλέπουμε ένα αρκετά φθηνό Volkswagen και είναι και SUV, το οποίο είναι μόδα της εποχής, το οποίο έτσι πηγαίνουν όλοι προς τα εκεί. Χρειαζόταν ένα entry level μοντέλο. Ναι. Ναι, γιατί ήταν το, εντάξει, το T-Roc είμαστε στα 19,5-20 χιλιάρικα και μετά, αλλά φεύγει μετά πάρα πολύ. Το Tijuana είναι φυσικά ακριβό. Το συζητάμε αυτό. Έτσι από 25-27 χιλιάρικα και πηγαίνουμε πιο πάνω. Εδώ είμαστε στα 17.400. Με τον πρώτο κινητήρα, 1000 TSI με 95 ύπους. Και αν πολλοί πούνε ότι ίσως να μην είναι αρκετοί οι 95, επειδή τον είδαμε στο Polo και τα κιλά δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά, είναι μια χαρά. Βέβαια ο 1000 με τα 115 ακούγεται πιο... Ναι, είναι... ότι κουμπώνει πιο καλά και εκεί πάμε στις 18.850 ευρώ. Ναι. Και αν βάλεις και το κυβότιο το DSG πάμε στα 20.350. Να ασχοληθούν και πολύ με το συγκεκριμένο πράγμα, με το κυβότιο. Για τον... Εγώ πιστεύω ότι η μεσαία έκδοση με τον 1000 με τα 115 θα πάει καλά. Κοίταξε τώρα ποια είναι η διαφορά με το κυβότιο το DSG. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κυβότιο. Είναι πραγματικά υπέροχο στο να οδηγείς αυτό το κυβότιο. Είναι πραγματικά υπέροχο. Ναι, αυτό. Και όλο αυτό το έχει εισπράξει η Volkswagen. Έτσι, και βλέπεις ότι θέλει 1500 ευρώ, ναι, παραπάνω. Αλλά ξέρεις τι. Το DSG το κυβότιο το εκτιμούμε εγώ, εσύ, άνθρωποι που, ναι, έχουν κάποια χιλιόμετρα στα πόδια τους. Πρόσεξε τι γίνεται. Και μιλάμε τώρα... Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου κάποτε, πριν κάποια χρόνια. Με αυτόματο. Με αυτόματο. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και τελευταία είχαμε πάρει αυτοκίνητο το οποίο δεν είχε αυτόματο κυβότιο. Και μπήκα μέσα και δυσαρεστήθηκα. Και λες, τώρα. Γιατί. Ναι, γιατί τώρα χρειαζόταν ένα αυτό. Και... Εντάξει. Όχι, όσο λέω. Πρέπει, θεωρώ. Πώς γυρίζουνε. Λέω να μεγάλωσα. Το μεγαλώσαμε και ξέρεις που βλέπεις. Κομμάτι. Είναι κάποιοι που είναι με 60 πλάς και λέει: εγώ θέλω αυτόματο. Δεν μπορεί να δω στον 60 πλάς, θέλει μόνο αυτόματο. Έτσι πάει. Λοιπόν, να πούμε και την τιμή για το diesel και να πάμε για το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής. Ο κινητήρας diesel με τους 95 ύπους στο T-Cross ξεκινάει από τις 20.250 ευρώ. 1,6 diesel, 95 ύπη. 20.250 ευρώ. Καλά είναι. Απλά σου δίνει τη δυνατότητα με τα ίδια λεφτά. Σου λέει η βενζίνη με 115 ή diesel με... Το diesel θα έπαιρνα. Έτσι. Κόντρα στην εποχή. Λέει το diesel πέθανε. Όχι. Θα το αναστήσω εγώ το diesel. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή Safety Car με Μάνο Γνωστόπουλο και Γιάννη Αντωνόπουλο σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Libra 107,4 με τον Κοτσάνη Σαπώνε και λοιπόν. Θα τα ακούει. Θα τα ακούει. Δεν έχει σημασία όμως. Εδώ πέρα είμαστε μια χαρά, με έτοιμη μεγάλη θεματολογία. Να πούμε μια φορά ακόμα τον διαγωνισμό μας, γιατί ο κόσμος θέλει
να πάει μια βόλτα, μια εκδρομή, να χαλαρώσει. Θέλει να πάει να κάνει τα λουτρά, να ξανανιώσει. Και η εκπομπή Safety Car για άλλη μια φορά δίνει τη λύση. Παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54-526, ένα διήμερο. Με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. Παραδοσιακό, στο λουτράκι Αριδέας. Έτσι, μια χαρά. Πηγαίνεις, τι ώρα θα πεινάσεις, κατεβαίνεις κάτω στο εστιατόριο του παραδοσιακού, τρως, σκας, κοιμάσαι, την άλλη μέρα πρωινό, μια χαρά. Φεύγεις. Εσύ πληρώνεις μόνο τη βενζίνη ή το πετρέλαιο. Τόσο απλά τα πράγματα. Στηρίζουμε τον Έλληνα που θέλει να κάνει εκδρομή και δεν μπορεί. Και την είχα αυτή την κουβέντα με έναν οδηγό ταξί χθες. Ότι βλέπαμε, πετύχαμε μια ομάδα με μπαγκάζια να πηγαίνουν, να πάρουν τι είναι να πάρουν. Άκουγε safety car ο συγκεκριμένος. Μου έχει πει ότι μας έχει ακούσει. Α, μας έχει ακούσει, έτσι. Και δεν μας ξανακούει. Και λέγαμε ότι μου λέει όλος ο κόσμος λέει στο φευγιό. Μα έτσι δεν πρέπει. Κοίταξε. Θες να μιλήσουμε ειλικρινά ή να μην μιλήσουμε ειλικρινά, να χαϊδέψουμε αυτιά. Δεν χαϊδεύουμε ποτέ αυτιά εδώ πέρα. Δεν θες να χαϊδέψουμε αυτιά, κοίταξε τώρα. Να φεύγουμε. Καλό είναι να φεύγουμε. Αλλά να είμαστε και λίγο εντάξει με τις υποχρεώσεις μας. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Α, καλά, εδώ. Αυτό είναι άλλο θέμα, φιλαράκι. Βγήκανε κάτι οι αποτελέσματα, 4,5 εκατομμύρια Έλληνες χρωστούν από εδώ, από εκεί, εφορίες, τέτοια, το άλλο. Εντάξει. Καλό είναι, ρε παιδί μου, λίγο να. Όλα μαζί να μπορέσουμε να τα κανονίσουμε λιγάκι. Ας κόβουμε μια μέρα, πληρώνουμε και. Ναι, κάτι, ναι. Γιατί και κάποιος μπορεί να περιμένει, ας πούμε, κάτι από σένα για να φύγει και αυτός και δεν το δώσει για να φύγεις εσύ. Είναι λίγο κύκλος όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι μερικά παραδείγματα, το μεταξύ είναι και μερικοί που ξέρεις, χρωστάνε όλο τον κόσμο, ρε παιδί μου, και βλέπεις εκεί στα social media, στα Facebook, στα Instagram, σε αυτά. Ναι. Ο τάδε εκεί. Ο τάδε ναι, εκεί. Χωρίς ο τάδε εκεί. Χωρίς τροπή. Χωρίς τροπή. Και λέει, κάτσε ρε φίλε. Με τα δικά μου τα λεφτά πηγαίνεις παντού. Χωρίς τροπή, πραγματικά. Λοιπόν, ήταν και αυτό μια παρένθεση. Είπαμε λοιπόν για να κερδίσετε αυτό το καταπληκτικό διήμερο στο καταπληκτικό αυτό ξενοδοχείο του Τάκη του Λιούγα εκεί του φίλου μας. Στο Πόζαρ, στο ξενοδοχείο παραδοσιακό, γεύμα. Είτε θέλετε μεσημεριανό, είτε βραδινό και απόγευμα, ό,τι ώρα θέλετε τρώτε. Τη διανυκτέρευσή σας και το πρωινό σας είναι όλα εδώ από το Safety Car. Εσείς θα βάλετε μόνο τη βενζίνη, παίρνετε κινητό τηλέφωνο, γράφετε FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή 54526, 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Τόσο απλά τα πράγματα. Να πούμε μια καλημέρα στον φίλο τον Αντρέα εκεί στο West Saloon, την καλύτερη πίτσα της πόλης, να τα λέμε, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Εκεί που φουλάρουμε στο μαχικό σε εμείς για να μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη φωνή για να πει. Δεν γίνεται αλλιώς. Να πούμε μια καλημέρα στον Γιάννη τον οδηγό. Έχουν ήδη αρχίσει τα πρώτα μηνύματα να έρχονται για τον διαγωνισμό. Εκεί. Εκεί μπράβο. Είσαι πάρα πολύ ωραίος. Είμαι παραδοσιακός, λέει, τι να κάνουμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία. Έχουν ήρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Να πούμε όμως ότι. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αγοράζοντας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο παίζεις με την τύχη σου. Για το καλό μεταχειρισμένο είναι λαχείο. Πραγματικά έτσι. Και σας έχουμε μια ιστορία μετά να σας πούμε. Κορυφαίες στιγμές ζούμε στο μεταχειρισμένο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι να το ξέρετε. Γι' αυτό εμείς σαν εκπομπή προτείνουμε το Stock Center της Velmar. Γιατί θα βρείτε ποιοτικά αυτοκίνητα που αξίζουν. Γιατί εκτός ότι έχουν πρώτη ταξινόμη στην Ελλάδα, ηλικία από 6 μηνών, έχουν και γραπτή πενταπλή. Εγγύηση καλής λειτουργίας, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστου, καλύτερης τιμής και επιστροφής χρημάτων. Αυτά δεν γίνονται πουθενά, μόνο ο Όμιλος, Θήτα, Βασιλάκη και το Stock Center μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Τόσο απλά, δύο σημεία πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, Μαρίνο Αντίπα 10, δίπλα στην BMW Velmar, με τηλέφωνο 475-871 και... ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, εκεί στην Kia Hyundai Velmar, δίπλα ακριβώς, έτσι να δείτε, αλλά και μπορείτε να μπείτε στο Stock Center και ό,τι σας αρέσει να σας το φέρουν να το βλέπετε εδώ. Αν δεν υπάρχει εδώ, υπάρχει στην Αθήνα, γίνεται αυτό. Τόσο απλά.
Λοιπόν, να πάμε και στα δυσάρεστα νέα της ημέρας. Γιατί βγήκαν τα νούμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 25.100 θάνατοι το 2018 σε τροχαία. Στις πρώτες χώρες της λίστας των χωρών της Ευρώπης με τις περισσότερες θανάτους σε τροχαία δυστυχήματα παραμένει η Ελλάδα, παρά την μείωση που κατέγραψε. Είναι θετικό ότι κατέγραψαμε μείωση, έτσι να τα λέμε. Αν νομίζετε ότι η μείωση είναι λόγω το ότι γίναμε καλύτεροι οδηγοί ξαφνικά, γελιέστε. Είναι επειδή είναι πιο ασφαλή τα αυτοκίνητα πλέον που αγοράζουμε. Καθαρά. Και ίσως επειδή λόγω οικονομικής κατάστασης κυκλοφορούν και λιγότερο, δεν ξέρω. Και αυτό. Πολύ σωστό το σχόλιο σου, Γιάννη Αντωνόπουλε. Έτσι ακριβώς. Δεν κάνουμε τόσο χιλιόμετρο όπως κάναμε παλιά. Μήπως τελικά όλες οι κυβερνήσεις ο σκοπός ήταν αυτός. Δηλαδή που βάζουν ένα ευρώ φόρο στη βενζίνη ή μας ταλαιπωρούμε υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας ή σου λέει για να αγοράσεις καινούριο αυτοκίνητο να πας να κάνεις χιλιόμετρα να σκοτωθείς. Όχι, θα σου βάλω και 8.000-10.000 ευρώ φόρο επάνω. Ένα αυτοκίνητο που έχει 22.000 και πρέπει να το πάρεις 30 εδώ στην Ελλάδα, 32. Μήπως τελικά φροντίζουν για εμάς και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι και τελικά αυτή είναι η έξυπνη της υπόθεσης όλοι εκεί που στέκονται σε ένα στρόγγυλο τραπέζι, φαντάζομαι. Μπορεί να είναι και ο Βαλ. Οι φωστήρες της κάθε κυβέρνησης και βγάζουν μέτρα για τον κόσμο που αφορούν το αυτοκίνητο χωρίς να έχουν ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν για το αυτοκίνητο. Απλά βγάζουν. Στην χώρα που ζούμε τώρα που το αναφέρεις, πραγματικά μου ήρθε και η εικόνα. Στο βάλω τραπέζι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ναι. Σήμερα πρέπει να συζητήσουμε για το αυτοκίνητο. Πώς θα ρίξουμε το αποτύπωμα του άνθρακα της Ελλάδας χωρίς να βάλουμε μία από την τσέπη μας. Γιατί σου λέει, άμα να επενδύσουμε σε ηλεκτρικά, σε δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει να σκάσουμε λεφτά. Γιατί λοιπόν να μην αυξήσουμε φορολογίες, βενζίνες, όλα αυτά που και τα λεφτά θα μας φέρουν, ο κόσμος θα κυκλοφορεί λιγότερο, οπ, να τα πιο λίγο καυσαέριο και καθαρότερο περιβάλλον είναι. Στην Ελλάδα. Άρα μην τους βρίζετε, για εμάς το κάνουν. Έτσι. Έχουμε λιγότερα ατυχήματα. Δεν κάνουμε πολλά χιλιόμετρα αυτό, δεν αγοράζουμε πολλά καινούργια αυτοκίνητα. Έτσι, για να μην μπορούμε να κάνουμε χιλιόμετρα, μην έχουμε ατυχήματα. Είχε αποτέλεσμα. Μειώθηκαν. Όχι, άμα θες πες όχι. Άμα θες πες όχι. Λοιπόν, όσο μπορούμε να το φέρουμε ελαφριά τέλος πάντων το θέμα. Είπαμε 25.100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα ατυχήματα. Πρόκειται για μια μείωση 21% σε σύγκριση με το 2010 και 1% σε σύγκριση με το 2017. 49 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων. Εντάξει, επιβεβαιώνεται ότι η ευρωπαϊκή δρόμη είναι μακράν η ασφαλέστερη στον κόσμο. Ωστόσο, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτός ο αριθμός να πάει στο ίμιση μέχρι το 2020. Και να πούμε ότι εδώ είμαστε στην χειρότερη θέση, έτσι 45% έχουμε. Αλλά έτσι όπως προκύπτει τα στοιχεία, στην Ελλάδα το 2018 καταγράφηκαν 64 θάνατοι από τροχιά ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε σχέση με 68 το 2017 και 113 το 2010. Μειώθηκαν 6% σε σχέση με το 2017, 45% σε σχέση με το 2010. Εντάξει, το 2010 ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Είπαμε και πολύ καλύτερα και ασφαλέστερα αυτοκίνητα. Το πρώτο. Και εννοείται ότι πλέον δεν κάνουμε τόσα χιλιόμετρα όσο κάναμε. Κάποτε, ας πούμε, το 2008-2010 δεν υπήρχε περίπτωση, νομίζω, να πας εύκολα με αεροπλάνο στην Αθήνα, δύο άτομα ή τρία. Έπαιρνες ένα αυτοκίνητο και κατέβαινες. Φυσικά. Ναι. Αλλά δεν είχε 65 ευρώ διόδια, είχε 45. Αλλά δεν σε ένοιαζε για το 45 γιατί ακόμα είχε η τσέπη. Λοιπόν, οι χώρες με υψηλότερο ποσοστό θανάτων σε τροχαία δυστυχήματα ήταν η Ρουμανία, μετά η Βουλγαρία, η Λετωνία, η Κροατία, η Πολωνία και στην έκτη θέση, είπαμε από την πέμπτη θέση που ήμασταν το 2017, είμαστε πλέον στην έκτη θέση
πληθυσμιακά τώρα όλα αυτά, έτσι, με Ουγγαρία. Ουγγαρία και Ελλάδα στην έκτη χειρότερη θέση σε ατυχήματα. Θανατηφόρα. Στον αντίποδα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα καλύτερα αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια το 2018 ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, με 28 θανάτους ανά εκατομμύριο. Είδες τι κάνουν αυτές οι κάμερες σε όλους τους δρόμους όμως, που ό,τι και να κάνεις, όπως και να πας, θα πάρεις την κλίση σου. Αλλά είναι σε κάθε δρόμο. Γιατί δεν νομίζω ότι πιστεύεις ότι αν είχαμε εδώ μια σωστή αστυνόμευση, έτσι, δηλαδή υπήρχαν συνεργεία της τροχιάς στα αριστερά-δεξιά, αλλά ακόμα και αν είχαμε τις κάμερες σε κάποια φανάρια στη μένα και ξέραν ότι αν το περάσεις αυτό με κόκκινο, θα σου έρθει κλίση, όπως και να έχει, και θα πρέπει να την πληρώσεις, και δεν έχει κόψε μισά και όχι ολόκληρα και όχι εκείνο και όχι το άλλο, θα την πάρεις την κλίση σου, θα είναι αρκετό το χρηματικό πρόστιμο, μπορεί να χάσεις πινακίδες. Εσύ πιστεύεις πώς θα παίρνουν τα φανάρια μεταξύ μας? Το καλά. Ούτε η μισή. Έτσι ακριβώς. Είδες. Αυτό συμβαίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν παντού κάμερες, παντού καταγράφουν τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί πολλές φορές η δικαιολογία είναι ότι δεν πρόλαβα. Ήταν πάνω στην αλλαγή και πού να πατήσω φρένο να με χτυπήσει από πίσω μου. Να τρακάρουμε. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και πετάγεται από πίσω. Τι σταματάς. Τι σταματάς, ναι. Τι σταματάς, το φανάρι το κόκκινο. Ναι. Εντάξει. Γιατί εσύ πηγαίνεις ήδη με καμιά 60-70. Ενώ πρέπει να πηγαίνεις με 50. Ναι. Σου βγαίνει, ξέρω εγώ, το πορτοκαλό κόκκινο. Άντε να πατήσω το φρένο ξαφνικά. Όλος από πίσω σου είναι και κοντά οι αποστάσεις μες στην πόλη. Έρχεται από πίσω. Σου λέει, ρε μεγάλε. Γιατί σταματάς. Τι σταματάς. Για τώρα τσάμπα να πληρώνω εγώ ασφάλειες. Και αρχίζουν τις φασαρίες. Λοιπόν. Οι χώρες που είχαν την μεγαλύτερη, είπαμε, τα καλύτερα αποτελέσματα ήταν Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ιρλανδία και Σουηδία. Είδες, έτσι, ή πιο επάνω. Η πρώτη για τους καλούς ελέγχους. Οι και οι υπόλοιποι, γιατί έτσι πάει το. Έτσι η φιλοσοφία τους. Καλημέρα, να πούμε μια καλημέρα έκτακτη στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο τον Κώστα τον Νικολακόπουλο, γιατί μπαίνει και αυτός για την δικιά του εκπομπή. Έτσι. Ex on Wheels, Κώστας Νικολακόπουλος. Καλή εκπομπούλα, Κώστα. Και από εκεί και πέρα, οι χώρες με τη μεγαλύτερη μείωση των τροχαίων θανάτων από το 2017 στο 2018 ήταν Σλοβενία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Κύπρος. Που παρόλα αυτά εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες. Ναι, έτσι ακριβώς. Αξιμίωτο είναι πάντως το γεγονός πως σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επηρεάστηκε ένας μεγάλος αριθμός ευάλωτων χρυσών των δρόμων, πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσυκλιστές και ηλικιωμένοι, ιδίως αστικές περιοχές. Εκτιμάται για κάθε θάνατο από τροχαίο 5 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018, δηλαδή περίπου 135.000. Τώρα, αυτό που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όραμα δηλαδή είναι μέχρι το 2050 να μην υπάρχει ούτε ένας θάνατος. Ναι. Γι' αυτό όλες οι εταιρείες. Με αυτό το ρυθμό κάτι μπορεί να γίνει. Όχι, γι' αυτό όλες οι εταιρείες πάνε στην αυτόνομη οδήγηση. Το έχουμε ξαναπεί. Μην νομίζετε ότι γίνεται η αυτόνομη οδήγηση για να είστε πιο άνετα στο αυτοκίνητο, να πατάτε το κουμπί και να πηγαίνετε στη δουλειά σας ή οπουδήποτε αλλού. Η αυτόνομη οδήγηση, το πρώτο πράγμα που γίνεται, είναι για να μην υπάρχουν ατυχήματα. Να σκέφτονται τα αυτοκίνητα και να πηγαίνουν. Γιατί όπου μπαίνει ανθρώπινος παράγοντας, υπάρχουν ατυχήματα. Και σου έχω και θέμα γι' αυτό. Για την αυτόνομη οδήγηση και τους πιθανούς κινδύνους. Ναι, εντάξει. Εννοείται ότι θα υπάρχουν κίνδυνοι, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά και βλέπεις ότι σιγά σιγά βγαίνουν αυτοκίνητα, κάνουν 5 χιλιόμετρα, κάνουν 10, κάνουν 50, 100, 200, 300. Δηλαδή δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται τα αυτοκίνητα. Πιστεύω ότι μια πενταετία ακόμα τη θέλουν για να βγει έτσι κάτι απόλυτα αυτόνομο. Να πεις ότι ναι, όντως το προγραμματίζω εδώ, σκέφτεται τα πάντα και πηγαίνει εκεί. Ναι, σαφώς. Ήδη γίνεται, αλλά τώρα μια απόσταση να πάμε από εδώ μέχρι 10 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα. Oh. Θέμα είναι να μπορεί να κάνει μια απόσταση με 100-200 χιλιόμετρα έτσι και να μπορεί να σκέφτεται τα πάντα. Λοιπόν, και
επειδή θα πάρουμε λίγο πάσα και λέμε για τα ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεβάζαμε ένα άρθρο χθες, έτσι, το οποίο λέγεται «Εξισώντας την εμπειρία οδήγησης με τα ατυχήματα». Πολλοί από εσάς που είστε και μέλη της ομάδας Safety Car ενδεχομένως το διαβάσατε. Για όσους δεν το διαβάσατε, έτσι, θα σας πούμε λίγο τι ακριβώς έχουμε γράψει, για να δούμε και κατά πόσο συμφωνούμε. Λοιπόν, επειδή το άρθρο είναι αρκετά μεγαλούτσικο, έτσι, για να το διαβάσουμε και να το αναλύσουμε, να πούμε αυτό που ούτως ή άλλως είμαστε κοντά, γιατί μιλούσαμε για την αυτόνομη οδήγηση με την Τέσλα που είναι και πρωτοπόρος. Λοιπόν, θα πάμε λίγο πίσω, στο 2016, όπου μια ομάδα ερευνητών ασφαλείας στο Kin Security Lab, ένα τμήμα της κινέζικης Tencent, κατάφεραν και χάκαραν ένα Tesla Model S, μιας και μπόρεσαν να πάρουν τον έλεγχο του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, κατάφεραν να ανοίξουν τον προπαγκάζ, να ανεκοκλείσουν τους καθρέπτες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα παίδησης, δηλαδή να πατάνε φρένο όποτε θέλανε, ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει. Τότε λοιπόν οι ερευνητές συνεργαστήκαν με την Tesla προκειμένου να διορθώσουν τα bugs που βρήκανε, και ξανά λοιπόν τη βδομάδα που μας πέρασε, ερευνητές από το ίδιο εργαστήριο κατάφεραν να ξανασπάσουν το λογισμικό ενός Tesla Model S 75 που διαθέτει το τελευταίο λογισμικό και το σύστημα Autopilot 2.5. Οι Κινέζοι λοιπόν, χρησιμοποιώντας ένα χειριστήριο μιας πυκνιδομηχανής, μία τηλεόραση και μερικά λευκά σημάδια στο δρόμο, κατάφεραν να χακάρουν το Autopilot. Όπως ανακοίνωσαν, προβάλλοντας μια ειδικά επεξεργασμένη εικόνα, κατάφεραν να ενεργοποιήσουν τους αυτόματους οι αλλοκαθαριστήρες, ενώ τοποθετώντας άσπρα σημάδια στο δρόμο, επηρέασαν τη λειτουργία των συστημάτων διατήρησης και αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας. Τέλος, μέσω ενός χειριστηρίου παιχνιδομηχανής, κατάφεραν να οδηγήσουν το αυτοκίνητο. Αν έχετε το Θεό σας. Ο Elon Musk λοιπόν απάντησε στους ερευνητές, επενώντας τη σταθερή δουλειά τους με την Tesla να συνεργάστηκε μαζί τους προκειμένου να κλείσουν αυτά τα κενά ασφαλείας. Είναι αυτό παρόμοιο όπως κάνουν μεγάλες εταιρείες λογισμικού που προσλαμβάνουν κάποιους hackers των υπολογιστών, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάνει και λίγο έτσι φυλακή για το συγκεκριμένο πράγμα, να τους πάρουν, να πούνε, ελάτε εδώ παλικάρια, είστε καλοί, σε θέλουμε να μας βοηθήσει να το κάνουμε ακόμα πιο αξιόπιστο. Και αυτό φαντάζομαι ότι είναι βασικό. Φαντάζομαι να μπορούσε να βρεθεί κάποιος να μπει μέσα στο αυτοκίνητό σου και να κάνει ό,τι θέλει. Ακούγεται τρομακτικό, να ξέρεις. Γιατί ναι, μένεις αυτόνομη οδήγηση, αλλά όταν κάποιος άλλος σου πάρει τον έλεγχο, πάβει να είναι αυτόνομη οδήγηση στο έρμεο κάποιου άλλου. Έχουν και αυτό να αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, μία φορά το διαγωνισμό και πάμε για το διάλειμμα των 10. Έτσι, να πούμε ότι η πρώτη ώρα της εκπομπής ήταν καταρχήν χορηγία από το Stock Center Velmar για εγγυημένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Να πούμε επίσης ότι δίνουμε 11 παρα 5, κληρώνουμε ένα διήμερο με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας. Με ημιδιατροφή, έτσι. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, ό,τι θέλετε. Και τη διανυκτέρευσή σας εδώ από το Safety Car. Για να το κερδίσετε, παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. 11 παρα 5 κλήρωση. Πάμε για διάλειμμα. Επανήλθαμε πάρα πολύ δυναμικά με την δεύτερη ώρα της εκπομπής Safety Car, με τον Γιάννη Αντωνόπουλο μαζί μου εδώ σήμερα, με Τάσο Κοτσάνη απόν, δεν πειράζει, Μάνος Αντωνόπουλος, Γιάννης Αντωνόπουλος, ταιριάζουμε καλύτερα, είναι πιο έβηχο. Έτσι ακριβώς. Το έχεις. Το έχω. Ξέρεις, ναι. Λοιπόν, και επειδή πάμε πιο δυναμικά, έτσι δεύτερη ώρα, να πούμε ότι η δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι προσφορά από την BMW Velmar και το Value Service. Έτσι, γιατί στην BMW Velmar δεν διαπραγματευόμαστε την οδηγική απόλαυση και την ασφαλειά σας. Φτιάξαμε για εσάς το πρόγραμμα BMW Value Service, υψηλή τεχνογνωσία, εγγυημένη ποιότητα service και γνήσια ανταλλακτικά BMW σε οικονομικά πακέτα από 50 ευρώ για BMW 5 ετών και άνω. Έτσι, και τώρα με την συντήρηση της BMW σας λαμβάνετε και το πρόγραμμα αδιάκοπης κινητικότητας BMW Mobile Care για ένα χρόνο απολύτως δωρεάν.
κλείστε σήμερα ένα ραντεβού έτσι, στην BMW Velmar, τηλέφωνο 2310-475-871, αλλά και πληροφορίες στο www.bmw-velmar.gr για να κάνετε το σέρβις της BMW εκεί που πραγματικά ξέρουν να φροντίσουν για την BMW σας. Να πούμε ότι ήδη τα μηνύματα έχουν έρθει. Καλημέρα, για να δω λίγο τα μηνύματα εδώ. Μπράβο Τζόνι. Καλημέρα, λέει, στο διαγωνισμό έχουμε, λέει, μία ή δύο διανυκτερεύσεις. Μία διανυκτέρευση είναι με ημιδιατροφή όμως. Έτσι πηγαίνετε εκεί 11-12 το πρωί, ό,τι ώρα θέλετε κάνετε το γεύμα σας, θέλετε το μεσημέρι, θέλετε το βράδυ. Κοιμάστε, την άλλη μέρα το πρωί τρώτε το πρωινό σας και μετά τις 12 νομίζω είναι, μία φεύγετε. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας εκπομπή. Με τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες, ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε κανένα καλό λόγο. Παραδοσιακό καλημέρα. Πάμε, λέει, παραδοσιακό. Καλημέρα στην πολύ ωραία εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε και εσείς να κερδίσετε το διήμερο με ημιδιατροφή στο Λουτράκι Αριδέας, στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό, ένα από τα μεγαλύτερα και φυσικά το ωραίο ξενοδοχείο έτσι της περιοχής, με 50 δωμάτια, να τα λέμε αυτά, ημιδιατροφή, είπαμε, ένα γεύμα ό,τι ώρα θέλετε και το πρωινό σας, παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54-5-26-11-5 κάνουμε την κλήρωση. Παίρνοντας πάσα από τα ατυχήματα που αναφέραμε στο προηγούμενο μισάωρο, που δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ευχαρίστησε αυτό που ακούσαμε για όλους αυτούς τους θανάτους που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και διαβάζοντας και τις δικές μας εδώ πέρα στατιστικές της τροχίας που βγαίνουν, γράψαμε ένα άρθρο στην ενότητα αφιερώματα στο www.safetycar.gr, το site έτσι, της εκπομπής που μπαίνετε και μαθαίνετε όλα τα νέα του αυτοκινήτου, safetycar.gr, όπως και η εκπομπή, πολύ απλό, έτσι να μπαίνετε, θέλουμε να δούμε σήμερα τουλάχιστον 2 εκατομμύρια κλικ. Το λιγότερο. Το λιγότερο μόνο σήμερα. Και να σας πω και κάτι, τα βλέπετε, έτσι, όσο ανεβαίνουμε, τόσο πιο ωραία δώρα κάνουμε. Αύριο μεθαύριο θα σας βάζουμε και τη βενζίνη. Αύριο μεθαύριο θα σας βάζουμε και το αυτοκίνητο. Να παίρνετε το αυτοκίνητο, πηγαίνετε. Ήδη. Εδώ είμαστε. Μια χαρά. Να πούμε ότι το άρθρο λέγεται «Εξισώνοντας την εμπειρία οδήγησης με τα ατυχήματα». Και επειδή έχουμε περισσότερη γνώση από τις δεκαετίες του 80 και του 90 τουλάχιστον, έτσι που ήταν και, γιατί και εμείς κάπου εκεί είμαστε, το 75 εσύ είσαι, το είπαμε 77. Το 77. Μια χαρά είσαι. Σε παρακαλώ. Μια χαρά είσαι. Να ξέρεις. Παρακαλώ. Να ξέρεις, τα χρόνια θα φανούν μόνο στον άλλον. Να ξέρεις. Λοιπόν, από τις δεκαετίες 80 και 90, βασικό σχέδιο του κάθε νέου περισσότερο αλλά και κάθε νέας λιγότερο ήταν η απόκτηση άδειας οδήγησης. Άλλοι γέμισαν τον κουμπαρά Γιάννη Αντωνόπουλε, έτσι μαζεύοντας τα πολυπόθητα εκείνα τότε χρήματα για, για να βγάλουν δίπλωμα. Άλλοι με την βοήθεια των γονιών, έτσι, των χορηγών της εποχής. Άλλο λίγο πολύ, η ιδέα ήταν η ίδια. Κλείνω τα 18, βγάζω δίπλωμα οδήγησης. Αυτό ήταν το όνειρο των περισσότερων νέων. Αυτά συζητούσαμε στα μαγαζιά που πηγαίναμε πριν πάρουμε δίπλωμα. Θυμάσαι πότε κλείνεις τα 18 εσύ? Την τάδε του μήνα. Μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, δίναμε για δίπλωμα. Ωραίες εποχές. Πολύ ωραίες. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Όχι. Τα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη ανησυχία. Και εγώ άργησα κιόλας. Εγώ δίπλωμα έβγαλα με το που γύρισα από το στρατό, με τους πρώτους μισθούς μου. Γιατί δεν είπες τίποτα, Γιάννη? Θα σε δανείζαμε εμείς. Τότε δεν σε ήξερα, Μάνο, λυπάμαι. Πόσα χρόνια έχασες άδικα από τη ζωή σου? Όχι πολλά, εντάξει. Εντάξει. Τον Τάσο τον Κωνσταντίνο τον ήξερες? Τον Τάσο δεν ήξερα. Τον ήξερες. Γι' αυτό. Είδες, μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Οπότε από εκεί πέρα φράγκο δεν θα έπρεπε. Θα σε έλεγε πού είσαι, Γιάννη. Έλα εδώ, αγόρι, μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ. Δεν θυμάμαι και πώς ήταν το δίπλωμα, το με δραχμές ήταν. Το 93 Ιούλιο, νομίζω. 93 Ιούλιο έβγαλα. 17 Ιουνίου έκλεινα. 7 Ιουλίου έδινα οδήγηση. Καλοκαίρι 98 το πήρα εγώ. Δεν θυμάμαι πόσα λεφτά ήταν. Θυμάσαι πόσα λεφτά σε δραχμές? Το δίπλωμα. Αν θυμάται κάποιος πόσα λεφτά ήταν σε δραχμές τότε να βγάλεις δίπλωμα,
άσχετα τα, ούτε καν το μάθημα, τα μαθήματα. Ούτε καν το μάθημα δεν θυμάμαι πώς ήταν. Το μάθημα πρέπει να ήταν 5.000 δραχμές. 5-10 κάπου εκεί δεν ήταν. Όχι 10 πολλά. Ήταν πολλά ήταν. Νομίζω 5.000. Λοιπόν, όποιος γνωρίζει. Όποιος θυμάται μάλλον. Όποιος θυμάται, αλλά θυμάται έτσι τεκμηριωμένα ή στην ομάδα μας στο Facebook, στο Safety Car, να μας στείλει μήνυμα ή μπαίνοντας στο διαγωνισμό για το παραδοσιακό FM κενό ονοματεπώνυμο και να μας γράψει πόσα χρήματα ήταν πριν το 2000, έτσι με τις δραχμούλες, το μάθημα, αλλά και το να δώσεις για δίπλωμα αυτοκινήτου, έτσι, να μην... Πραγματικά δεν θυμάμαι. Πραγματικά. Τίποτα δεν θυμάμαι. Πραγματικά. Θέλω νομίζω, να αφήσω πίσω μου. Νομίζω αυτό. Είχα δώσει 350.000. Όχι. Όχι, είχα δώσει για. Όταν είχα δώσει για γάμα δέλτα έψιλον και τις τρεις κατηγορίες μαζί. Τις τρεις κατηγορίες έδωσα μαζί, θυμάμαι. Γάμα δέλτα έψιλον. Πρέπει να μου γύρω στα 350.000. Παραπάνω. Το ήταν παραπάνω, ναι, ναι. Κοίταξε, το πρώτο το δίπλωμα το έβγαλα 93. Νομίζω το 96 έδωσα για τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες κατηγορίες. Άρρωστος. Μου λέει, θα οδηγείς δαλίκα, όχι. Και το κάνεις, έτσι το έχω. Εγώ πήγαινα για τέτοια, έφτασα μέχρι κάποιο σημείο, αλλά μετά επειδή στράβωσε το θέμα, το σταμάτησα. Όχι, το είχα βγάλει, σου λέω, στα γρήγορα κιόλας. Δεν ξέρω, με έχει πιάσει μια τέτοια, δεν θέλω να το βλέπω έτσι κενό με μια ημερομηνία. Θα να έχει... Να δίνεις ανανεώσεις. Ναι, είπαμε, εκτός από μηχανή. Ναι. Γιατί η λιθιότητα ήταν περίσσια εκείνον τον καιρό. Λοιπόν. Ναι. Τι όλα τα έδωσες. Κομπλέ είσαι. Κομπλέ, μια χαρά. Λοιπόν, όποιος θυμάται λοιπόν, ας μας στείλει έτσι ή εδώ στο Safety Car στην ομάδα μας στο Facebook πόσο ήταν σε δραχμές πριν το 2000, εκεί 96, 97, τώρα 93, 92, 95, ό,τι θυμάστε, το μάθημα, αλλά και το να δώσει για δίπλωμα οδήγησης. Δεν, πραγματικά δεν έχει, το έχει κολλήσει μυαλό μου. Ή εδώ FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή του μηνύματος στο 54526. Έλα μέσα, την ελέγχουμε την εκπομπή, την ελέγχουμε την εκπομπή. Ναι, έτσι μπράβο. Αυτό είναι δίπλωμα. Μια χαρά. Και για μηχανή... Καβασάκι νίντζα να πω. Ενέρφυλα, γιατί είσαι νίντζα τώρα, δεν είσαι ό,τι να είναι. Για ποτοποθήρωτα θα έπαιρνε. Α, κάτσε λίγο, περίμενε γιατί έχουμε μήνυμα. Εσύ όταν έδωσες λέει για δίπλωμα, είχαμε στην Ελλάδα τρίπιες δεκάρες. Τι λες. Τα σκοτσάνεις, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, εμ λείπει, εμ μας ακούει, εμ σχολιάζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι να μας έλεγες πόσο είναι σε δραχμές. Δεν πειράζει όμως. Θα το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, περιμένοντας λοιπόν να μας πει κάποιος ακροατής ακριβώς τι ήταν σε δραχμές και αυτά, έτσι είπαμε ότι βγάζαμε το δίπλωμα. Βέβαια, στον αντίποδο κανένας από τους 18 δεν καταλαβαίναμε ότι παίρνοντας αυτό το πόθητο δίπλωμα, εκθέταμε τους αυτούς μας σε κίνδυνο. Δυστυχώς για όλα τα δυστυχήματα δεν φτάνει μόνο αυτός που οδηγεί. Είναι και οι υπόλοιποι οδηγοί που κινούνται με εμάς, αλλά και πολλές φορές, ειδικά στη χώρα μας, η κακοτεχνία στον δρόμο, ελλειπής φωτισμός, κακοσυντηρημένα παλιά αυτοκίνητα. Έτσι. Τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, ήρθε μια η απάντηση. Καλημέρα, λέει. Εγώ έβγαλα β' επαγγελματικό το 1990 με 20.000 δραχμές. Το ερασιτεχνικό είχε 13.000. Και πόσο είχε το μάθημα? Το 90. Το 90 όμως, φίλε. Εντάξει, εγώ το 93 έβγαλα, σου λέω. Δεν είχε τρία χρόνια διαφορά. Μου φαίνονται λίγα. Και εμένα λίγα μου φαίνονται. Πολύ λίγα μου φαίνονται. Λοιπόν, ο κοινός παρανομαστής όμως σε όλα αυτά είναι ότι πίσω από το τιμόνι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι αυτό που λέγαμε για την αυτόνομη οδήγηση. Εδώ έχουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι πολλές φορές που πρέπει να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα και αυτή είναι δύσκολη. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο προκειμένου να προστατεύσουμε εμάς έτσι και τους συνεπιβάτες μας. Οι τελευταίες μετρήσεις έδειξαν πως η χώρα μας είναι στην πέμπτη χειρότερη θέση μεταξύ των 28 στην Ευρώπη όσον αφορά τα ατυχήματα. Λυπηρό, αλλά πρέπει να το καταπολεμήσουμε και δυστυχώς σε αυτόν τον πόλεμο των δρόμων δεν έχουμε σύμμαχο το κράτος. Έτσι, σας το διαβάζω έτσι όπως ακριβώς γράφτηκε στο safetycar.gr στην ενότητα αφιερώματα. Ξεκινάμε λοιπόν μπαίνοντας στο αυτοκίνητο μας καθημερινά με πρώτο σκεπτικό ότι έχουμε τους πιο επικίνδυνους δρόμους με τρομερές ελλείψεις και σχεδόν μηδενικό έλεγχο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο οι δρόμοι, είναι και οι συμπεριφορές των υπολείπων οδηγών και αυτές διαφέρουν ηλικιακά, όπως άλλωστε και στις έρευνες που γίνονται για τα ατυχήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο επιρρεπείς κατηγορίες ατυχήματα είναι η πρώτη 18-25 και η τελευταία 65+. Για την πρώτη φυσικά φταίει η απειρία, η άγνοια κινδύνου, ο ενθουσιασμός,
Έτσι. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που έχασαν τη ζωή του στο βωμό τη ασφάλτου προσπαθώντας να κάνουν το κάτι παραπάνω για να εντυπωσιάσουν τους φίλους τους ή ακόμα οδηγώντας υπό την υπήρεια αλκοόλ, χωρίς ζώνη, χωρίς κράνος, αλλά και επειδή δεν είχαν την ανάλογη εμπειρία να χειριστούν καλύτερα το όχημά τους σε μια δύσκολη κατάσταση. Τα θυμάσαι τουλάχιστον. Α, θυμάμαι. Έτσι, πολλές οι δύσκολες καταστάσεις. Όλοι τις περάσαμε. Όλοι είχαμε και από ένα, δύο, τρία συμβάντα που μπορεί να αποφεύγαμε το ατύχημα. Λοιπόν, όσοι λοιπόν πέρασαν, ας το πούμε, αλόβητοι από το 18-25, πήγαν σε ελαφρώς καλύτερη κατηγορία των 25-35. Όχι ότι και εκεί δεν έχουμε τα ίδια λάθη, αλλά σε μικρότερη συχνότητα, όπως δείχνουν και τα στοιχεία, έτσι, της τροχέας για αυτήν την κατηγορία σε σχέση με την πρώτη. Και πάμε στην κατηγορία 35-45. Σας το έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τώρα απλά το διατυπώσαμε έτσι, το γράψαμε κιόλας, ότι στην κατηγορία 35-45 δεν χωράει καμιά δικαιολογία. Πραγματικά, μιλάμε για ανθρώπους οικογενειάρχες, 90% τουλάχιστον είναι οικογενειάρχες στα 35-45, με ήδη μεγάλη εμπειρία στο τιμόνι, τουλάχιστον πάνω από 10 χρόνια, από 10 έως 17 χρόνια εμπειρία, γνώστες των ελληνικών δρόμων και της πραγματικότητας, δηλαδή έχουν καταλάβει πλέον μετά από τόσα χρόνια ότι έχω αυτούς τους, να μην τους χαρακτηρίσω, δρόμους που έχουμε στην Ελλάδα. Συμβιβάζω με την ιδέα ότι οι δρόμοι μας γλιστρούν, οι δρόμοι μας είναι γεμάτοι λακκούβες, οι δρόμοι είναι το ένα, οι δρόμοι είναι το άλλο. Το κάνω αυτό από την αρχή. Λοιπόν, πραγματικά εδώ δεν δέχεσαι το λάθος. Έτσι, δεν μπορεί να μεταφέρει κάποιος την οικογένειά του και να κάνει λάθη που οδηγούν σε ατύχημα. Ναι, σίγουρα μπορεί να κάνει ο απέναντι οδηγός, αλλά υπάρχει μια εμπειρία 15 χρόνων που θα σε βοηθήσει να το αποφύγεις. Όταν μπορείς να το αποφύγεις. Πάνω και στιγμές που δεν θα μπορείς να το αποφύγεις, εντάξει. Το ξέρουμε, αλλά. Ή τέλος πάντων να μειώσεις το. Τη ζημιά. Τη ζημιά, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό έτσι και λέμε ότι πραγματικά στην κατηγορία 35-45 δεν χωράει δικαιολογία, έπρεπε να είναι 0. Αν... Το 0 είναι, ναι, απόλυτο, το 0 είναι, okay, απόλυτο. Αλλά... Έτσι, τουλάχιστον από το να κάνουμε εμείς το λάθος να βγούμε εμείς από το δρόμο. Ναι. Έτσι. Και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό να μπορέσει να αποφύγει κάποιους που θα να προβλέψει. Έχεις την εμπειρία να προβλέψεις. Εκτός αν δεν το έχεις καθόλου. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να μπορούν να πάρουν το δίπλωμα, να οδηγούν 20-30 χρόνια και δεν θα το έχουν ποτέ. Γιατί... Άμα είναι οδηγή τη Κυριακή, η λεγόμενη. Εντάξει, Ρεμάνο... το έχουμε πει. Η οδήγηση είναι ένστικτο, παιδιά. Είτε το έχει είτε δεν το έχει. Δεν υπάρχει ενδιάμεσα πράγματα. Έτσι, μπορεί να οδηγά. Δηλαδή είναι και εμπειρία, αλλά το βασικό είναι ένστικτο. Για μένα, να οδηγά 100 χρόνια και να μην ποτέ, ας πούμε, να μην έχει το. Να μπορεί να νιώσει αυτό που κάνει. Λοιπόν. Τώρα. Δεν είναι μηδενικά τα ατυχήματα, έτσι. Εννοείται. Πάλι έχουμε λίγο λιγότερα. Όπως έχουμε και λίγο λιγότερα στις επόμενες κατηγορίες, 45-55 και 55-65, ελάχιστα ανεβασμένα. Αλλά εδώ οφείλεται από ό,τι έχουν πει έρευνες, κυρίως έτσι σε λίγο ψυχολογικά αίτια. Τα ψυχολογικά αίτια είναι κυρίως με τα επαγγελματικά, τα οποία δυσκολεύουν λίγο σε εκείνες τις ηλικίες. Και τα οικονομικά, διότι. Σε εκείνες τις ηλικίες συνήθως έχεις παιδιά να σπουδάσεις, υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις, παιδιά στο στρατό και μεγαλώνουν τα έξοδα. Κατά πολύ. Το έχω ακούσει, ας πούμε, γι' αυτό. Αν δεν κάνεις μωρό, το μωρό μέχρι κάποια ηλικία είναι 150 ευρώ, 150, 200 ευρώ μέχρι εκεί. Όταν έχεις κάποιο νόμο να σπουδάζει και θέλεις 600, 700, 800 ευρώ. Άστο. Και 1000, να του νοικιάζεις το σπίτι έξω του παιδιού και όλα αυτά, άστο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην δεύτερη πιο επικίνδυνη, ή μάλλον μαζί με την πρώτη, τις δύο επικίνδυνες κατηγορίες που είναι η 65 συν. Εδώ τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Οι λόγοι πολλοί, μειωμένη όραση και ακοή, αργά τα ανακλαστικά, μειωμένη αντίληψη αίσθησης του χώρου και του χρόνου είναι τα πιο σημαντικά από αυτά.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ακόμα και τα ατυχήματα που αφορούν πεζούς μέσα στην πόλη είναι μακράν πρώτοι έτσι, οι ηλικιωμένοι που δεν βλέπουν το αυτοκίνητο που περνάει και έχουμε όλα αυτά που έχουμε. Τώρα τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο και γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο όταν ο ηλικιωμένος γονέας καλείται να εξυπηρετήσει τα παιδιά του πηγαίνοντας τα εγγόνια τους σε σχολεία ή παίρνοντας από τα σχολεία ή πρέπει να τα πάρει, πρέπει να τα αφήσει. Συνήθις εικόνα πλέον τα παιδιά να αλωνίζουν στο πίσω κάθισμα χωρίς καρεκλάκι γιατί δεν έχεις ένα καρεκλάκι για το δικό σου αυτοκίνητο, ένα καρεκλάκι για το παππού το αυτοκίνητο. Έτσι. Νομίζω ελάχιστη. Οπότε, χωρίς ζώνες, τα βλέπεις πέρα δόθε, χωρίς καρεκλάκια. Και δεν είναι αυτό, έτσι μόνο. Είναι ότι και μπαίνοντας συνοδηγός, αντιλαμβάνεσαι πολλές φορές ότι ο ηλικιωμένος γονέας σου είναι άκρος, επικίνδυνος, οδηγός, χωρίς να το θέλει. Απλά έχει περάσει το πλήρωμα του χρόνου και απλά άρχισαν να μην μπορούν. Όπως γίνονται πολλά πράγματα. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να το βγάλεις να αρχίσει να τρέχει. Κατοστάρει. Εννοείται. Μειώνονται τα πάντα, μειώνεται και αυτό. Δεν είναι, είναι η λογική. Έτσι πηγαίνει δυστυχώς. Εκεί τώρα χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί. Και υπάρχει και η ακραία λύση, την οποία θα την πούμε. Στην Ελλάδα που το να πάρεις δίπλωμα οδήγησης ήταν ένα σκαλί που από παιδί γινόσουν αυτόματα άντρας. Έτσι, νομίζω το θυμάσαι. Oh, βέβαια. Γιατί μέχρι πριν πάρουμε το αυτοκίνητο στο χέρι, πριν πάρουμε το δίπλωμα, ήμασταν παιδιά. Μόλις πάρουμε το δίπλωμα, ξαφνικά ο αντρισμός στο Θεό. Έτσι. Και η περηφάνεια έτσι μεγάλωνε. Πώς θα μπορέσεις λοιπόν να σταματήσεις να οδηγείς. Τώρα, όσον αφορά τις γυναίκες, συνήθως οι γυναίκες το αφήνουνε. Ειδικά αν ο άντρας οδηγεί, μετά τα 50-60 το αφήνουνε λίγο το τιμόνιο. Περιορίζονται. Οι διαδρομές πλέον είναι λίγες. Τις λίγες διαδρομές κάνει ο άντρας. Εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον άντρα, οπότε εκεί θα δεις τη γυναίκα οδηγό και συνοδηγό τον άντρα. Οπότε για τις γυναίκες πάει και έρχεται. Για τους άντρες όμως, όσο βαρύ και να ακούγεται, είναι ένας ευνουχισμός. Έτσι, το να περάσουν σε αυτό το στάδιο και να παραδώσουν το τιμόνι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς όταν έχουμε αυτούς τους γονείς που βλέπουμε ότι είναι επικίνδυνοι. Ήρεμη συζήτηση, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν είναι σε θέση να οδηγούν τα οχήματά τους και καλό θα ήταν να παραδώσουν τα κλειδιά. Φυσικά θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να τους εξυπηρετήσετε όταν θέλουν να μετακινηθούν σε κάποια απόσταση ή θα τους καλύψετε για να μετακινηθούν σε κάποια απόσταση αν θέλει το καλό τους. Είναι λίγο ένα θέμα, ειδικά στις μέρες μας που δεν θέλω να το πω αλλά το έχετε καταλάβει όλοι ότι το εγώ κυριαρχεί, η βόλεψη κυριαρχεί και η λέξη παρτάκιας κυριαρχεί πάρα πολλές φορές. Έτσι σας το λέω εντελώς ανοιχτά και ειλικρινά. Πρέπει να την αφήνεστε, να την αφήσετε αυτή την βόλεψη που έχετε μην πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο και αφήνετε τον ηλικιωμένο γονέα γιατί μπορεί να καταλήξει μοιραία και μετά να τραβάτε άλλα. Να βρείτε εναλλακτικούς τρόπους για αυτούς τους ανθρώπους, να τους βοηθήσετε. Στην αρχή θα είναι δύσκολο, αλλά σκεφτείτε πόσο ασφαλέστερο είναι για όλους όταν ένας οδηγός πλέον δεν μπορεί να απομακρύνεται από τους... Όταν ένας οδηγός, συγγνώμη, που δεν μπορεί έτσι, να απομακρύνεται από τους δρόμους. Πολύ θετικό ότι οι εξετάσεις που μπαίνουν πλέον για τους 74 συν θα πρέπει να περνούν από γιατρούς αλλά και οδήγηση για να διαπιστώνετε αν είναι σε θέση να οδηγούν. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα σχεδόν 115 ευρώ που χρειάζονται ανά δύο χρόνια σε βάζει σε σκέψη αν η κυβέρνηση το έκανε για αυτό το σκοπό με γνώμη την ασφάλεια ή απλά για να δημιουργήσει ένα χαράτσι ακόμα. Όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, οποιαδήποτε έτσι. 115 ευρώ τους βγαίνει κάθε δύο χρόνια. Κάθε δύο χρόνια. Συν τα τέλη κάθε χρόνο, το βάλουν και αυτό μέσα. Όπως επίσης μπορούμε να το δούμε σαν μία αρχή, έτσι, αυτό εδώ όλο το θέμα, όπως πάντα ανάποδα βέβαια, γιατί Ελλάδα είσαι, μπορούσαμε να αρχίσουμε πρώτα
από το δικό δίκτυο της χώρας, ώστε να μην έχουμε ατυχήματα εξαιτίας των κακοτεχνιών. Έτσι, πρώτα από εκεί. Να υπάρχει μάθημα οδικής ασφάλειας από το δημοτικό έως το λύκειο, αλλά και γιατί όχι ένα μάθημα παιδείας, παύλα κοινωνικής συμπεριφοράς. Και μετά έναν επανέλεγχο του ΚΟΚ, γιατί και εκεί υπάρχουν λάθη. Έτσι. Και μετά θα κάνουμε απολογισμό με άλλα κριτήρια. Επειδή όμως όλα αυτά ακούγονται τοπικά και στην πραγματικότητα, όπως αναφέραμε στην αρχή, είμαστε πέμπτη-έκτη στη θέση στα ατυχήματα, ο καθένας κάνει την προσπάθειά του ατομικά και με υπευθυνότητα να αποτρέψει την εμπλοκή του σε κάποιο ατύχημα, αλλά και να διαπαιδαγωγεί καθημερινά τα παιδιά του, αλλά και τους υλοποιημένους γονείς του. Είναι ένα άρθρο πάνω στο safetycar.gr στην ενότητα αφιερώματα. Έτσι, το διαβάσαμε, λίγο το αναλύσαμε. Πρέπει να πούμε για διάλειμμα του 10.30 και πανερχόμαστε να πούμε 2-3 πράγματα ακόμα. Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς να είστε και να κάνετε ένα μικρό runaway έτσι προς το Πόζαρ. Το σύνδεσα καλά. Πρέπει να το απολογήσεις. Σε παρακαλώ. Σε αυτά είσαι έτσι. Master. Έτσι. Master of Puppets. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να πάρετε το κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να γράψετε FM, να αφήσετε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526 και να κάνετε runaway στο Πόζαρ, στο ξενοδοχείο παραδοσιακό, στο Λουτράκι Αριδέας εκεί, πανέμορφο ξενοδοχείο, με ημιδιατροφή το πρωινό σας την άλλη μέρα και ένα γεύμα, έτσι τη μέρα που θα φτάσετε έχετε ένα γεύμα, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, ό,τι θέλετε. Τόσο ωραία τα πράγματα. Και τόσο απλά. Εσείς πληρώνετε μόνο τη βενζίνη. Και φυσικά, αν θέλετε να κάνετε τώρα κάνα λουτρού εκεί πέρα, έτσι στα πριβέ και αυτά, δώστε και 5 ευρώ, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Τι άλλο σας δώσουμε. Είπαμε. Να είμαστε καλά, να γινόμαστε δυνατοί, να δίνουμε και αυτοκίνητο. Από το χρόνο. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Δεν θα το ξαναπούμε. 11 παρα 5 κλήρωση. Και επειδή η εκπομπή βγαίνει στον αέρα της πόλης χάρη στην BMW Velmar και το Value Service, αλλά και το Mobile Care. Έτσι, και επειδή η BMW σας αξίζει ποιοτικό service στη σωστή τιμή, όσα χρόνια και αν περάσουν, στην BMW Velmar δημιουργήσαμε το BMW Value Service, ένα μόνιμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα συντήρησης. Τα πακέτα περιλαμβάνουν εργασία, γνήσια ανταλλακτικά, συνοδεύονται από διετή εγγύηση, γνήσια λιπαντικά BMW και το ΦΠΑ μέσα. Το αποτέλεσμα, κορυφαία ποιότητα σε απίστευτη τιμή. Ενδεικτικά, BMW Oil Service από 90 ευρώ. BMW Oil Service και φίλτρο καμπίνας και φίλτρο αέρα στα 190 ευρώ. Όλα μέσα και φυσικά με την εγγύηση ποιότητας της BMW Velmar. Μαρίνου Αντίπα 10. Τηλέφωνο 475-871 για περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα, Γιώργο. Λέει, ευχαριστούμε πολύ. Λέει, πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Μέλος εδώ στο Safety Car, τι γίνεται? Μπες μέσα εδώ να γίνεις και εσύ μέλος στο Safety Car, στην ομάδα μας, στο Facebook, να μεγαλώσουμε. Έλα στην παρέα μας, φαντάρε. Δεν είναι φαντάρος. Δεν έχει σημασία. Δεν τον κόβω για φαντάρο. Έτσι λέει το άσμα, έτσι λέμε. Αλλά και τον κόβω έτσι να είναι τρελαμένος και αυτός με τα αυτοκίνητα. Οπότε βρήκες έτσι το καλύτερο σύνολο εδώ πέρα. Γιατί πάνω απ' όλα αγαπάμε αυτοκίνητα, αγαπάμε ασφάλεια. Safety Car είσαι. Έτσι βγήκε το όνομα άλλωστε. Λοιπόν, είπαμε τι είπε το άρθρο εδώ πέρα ο ποιητής, εξισώνοντας την εμπειρία οδήγησης με τα ατυχήματα. Μπορούσαμε να γράψουμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό, αλλά πραγματικά θα ανεβαίναμε, είναι ένα κείμενο το οποίο ήταν 1000 λέξεις, το οποίο θα κούραζε πραγματικά. Να δώσω μια καλημέρα στον φίλο μου τον Θανάση. Γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί ο Θανάσης κάνει θαύματα εκεί που είναι και πρέπει να τα λέμε αυτά. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο να πούμε και για τα κριτήρια επιλογής και να κλείσουμε σήμερα με αυτό. Να μην πούμε άλλες ειδησούλες. Ας κλείσουμε με αυτό. safetycar.gr λοιπόν, αφιερώματα συνέχεια. Είχαμε ένα θεματάκι πάρα πολύ ωραίο με τα κριτήρια επιλογής αυτοκινήτου, το οποίο, τα οποία κριτήρια αλλάζουν συνεχώς. Έτσι, η αγορά ενός αυτοκινήτου ήταν μια δύσκολη υπόθεση και από ό,τι φαίνεται θα είναι ακόμα
και θα γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Όσο ανεβαίνουν οι επιλογές, είναι πάρα πολύ λογικό να δυσκολεύεσαι να διαλέξεις. Ο ανταγωνισμός μεγάλος, τα μοντέλα πολλά, οι κατηγορίες ανοίξανε παραπάνω και ο υποψήφιος αγοραστής προσπαθεί να βρει την άκρη. Ειδικά εμείς που είμαστε 40+, συνηθισμένοι σε πιο απλές λογικές, αλλά και οι 50+, σε πιο απλές λογικές, η επιλογή ενός νέου αυτοκινήτου προκαλεί πονοκέφαλο. Δες τώρα πώς γίνεται, Γιάννη Αντωνόπουλε. Δεκαετίες 70-80, οι περισσότεροι διαλέγαν ανάλογα με τη σχολή. Είχαμε τη γαλλική σχολή, με την υπέροχη φιλοσοφία ανάρτησης, άνεσης, έτσι. Θυμάσαι κάτι μοντέλα, έτσι. Άστατα αυτά. 25 σαφράν και όλα αυτά. Την υδροπνευματική ανάρτηση, ό,τι τσέξουμε, που ήταν το θαύμα. Γενικώς οι Γάλλοι το είχαν. Η Σιτρόεν το είχε στην άνεση ότι πας στα πούπουλα, οι άλλοι το είχαν ότι στρίβεις. Στον αντίποδα, έτσι, όσοι της ταχύτητας και της σπορτίφ συμπεριφοράς έψαχναν την επιλογή τους ανάμεσα στους Ιταλούς της Αλφα Ρωμαίο, της Λάντσια και της Φίατ, για να, έτσι, να παίρνουν το κάτι παραπάνω οδηγικά αυτό που ζητούσαν. Μερικοί βέβαια της λογικής θέλω το αυτοκίνητο, δεν σπάει, δεν χαλάει, επέλεγαν τον Ιάπωνα, με κυρίαρχη στο Toyota Honda που δίνανε μαθήματα αξιοπιστίας και τεχνολογίας όσον αφορά τους κινητήρες. Και φυσικά υπήρχε η γερμανική σχολή, προσέφερε ασφάλεια, δύναμη, έτσι, στην αρχοντιά μιας Mercedes, μιας BMW, ενός Audi, ακόμα έτσι και της Volkswagen, τα αυτοκίνητα του λαού. Τη δεκαετία του 90 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν ριζικά, με τις εταιρείες να βλέπουν τα μειονεκτήματά τους απέναντι στον ανταγωνισμό και να προσπαθούν να κρατήσουν τα θετικά, αλλά και να αλλάξουν τα αρνητικά. Άρχισε να γίνεται ένας εξευρωπαϊσμός, τα θυμάσαι έτσι πολύ καλά, και έτσι από εκεί που είχαμε τις σχολές, πήγαμε στα αυστηρότερα κριτήρια επιλογής αυτοκινήτου. Κριτήρια που συνήθως είχαν αρκετές παραμέτρους για να καλύψουν και το παραμικρό στοιχείο ενός αυτοκινήτου. Ποια ήταν όμως αυτά? Οδική συμπεριφορά, που αφορούσε την ποιότητα κύλησης φρένα. Ασφάλεια, ενεργητική παθητική. Έτσι τα λέγαμε τότε. Επιδόσεις οικονομία, χώροι, επιβατών προπαγκάζ, αξιοπιστία, τιμή, μεταπολιτική αξία και εγγύηση. Αυτά ήταν τα κριτήρια, έτσι, πιο αυστηρά. Άπειρες οι ώρες συζητήσεων ανάμεσα στο ανδρικό φύλο και φυσικά διαμάχες για το που υπερτερούσαν τα αυτοκίνητα που είχαμε τότε ή που θα αγοράζαμε, έτσι, με τα κριτήρια να δίνουν και να παίρνουν. Λοιπόν, όλες αυτές τις συζητήσεις όριζε κατά πολύ βέβαια και η τάση της εποχής, η οποία με μαγικό τρόπο άλλαζαν 3-4 χρόνια. Δηλαδή το 1992, όταν για παράδειγμα η Mercedes τοποθέτησε ABS στο βασικό πακέτο, είχε αρχίσει η χρονιά της ασφάλειας. Έτσι, γιατί είχε πάρει ένα συν και πήγαμε στην ασφάλεια. Συζητούσαμε όλοι για τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα. Μετά, όταν τοποθετήθηκαν όλοι, σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα, τα ABS, έτσι, και οι αερόσεκοι, περάσαμε σιγά σιγά σε επιδόσεις με τις εταιρείες να προσπαθούν να ανεβάζουν άλογα αλλά και ρυθμούς. Φυσικά το παιχνίδι, από το παιχνίδι δεν θα έμπαινε έξω η εγγύηση με τις αυτοκινητομηχανίες να δίνουν μερικές φορές περισσότερα από όσο δυνατόν ήταν να δώσουν. Θυμάσαι κάτι εποχές που δίνανε και 10 χρόνια εγγύηση και 8 και 7 και τώρα. Και κάτι που προσπερνούσαμε έτσι ήταν τα 10 λίτρα στα 100. Ήταν κάτι φυσιολογικό, ας πούμε. Για μας, δε. Τότε ήταν φυσιολογικό να καίει ένα αυτοκίνητο 10 λίτρα. Και βέβαια όταν οι καιροί δυσκόλεψαν γύρισε και η οικονομία καυσίμου. Το είδαμε και αυτό. Γενικά περνούσανε κάποια πράγματα. Έτσι κάπως και γύρω από αυτές τις προϋποθέσεις οι υποψήφοι αγοραστές έκαναν τις κινήσεις τους. Υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν θα ήθελες να ζήσεις κάποια σύγκρουση μέσα από αυτά. Ενώ πλέον ζούμε στην εποχή που τουλάχιστον το 90% που κυκλοφορεί είναι πεντάστερα και πληρούν τις προϋποθέσεις. Άλλαξαν τα πράγματα, είμαστε καλύτερη εποχή, είμαστε πολύ καλύτερα από πλευράς ασφάλειας. Σίγουρα ένα αυτοκίνητο των 70.000 θα έχει το κάτι παραπάνω από ένα των 15, αλλά δεν είναι χαοτική διαφορά. Δηλαδή μπορείς να πάρεις ένα αυτοκίνητο και με 15.000 και με 12.000. Έτσι, πρόσφατα είδαμε το Volkswagen το Polo να βγάζει εκπληκτική βαθμολογία, έτσι, στον Euro NCAP ως το ασφαλέστερο μικρό και με βαθμολογία ψηλότερη και από πολλά που είναι μεσαία και μεγάλα. Δηλαδή κάπως έτσι πάει η αντιστοιχία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η οδική συμπεριφορά είναι πλέον σε υψηλά επίπεδα. Το ίδιο και η ποιότητα κύλης. Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο δεν θα προβληματίσει τον μέσο οδηγό. Θα στρίψει, θα φρενάρει με απόλυτη ασφάλεια και με συστήματα ασφαλείας
που διαθέτει θα του συγχωρέσει και τα όποια μικρά λάθη. Επιδόσεις και οικονομία είναι πλέον το φόρτε των εταιριών, με τις περισσότερες αποφασίες να έχουν καταφύγει στο downsizing και να δίνουν λύσεις για όλα τα βαλάντια. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους χώρους. Πλέον εργονομικές λύσεις, πολλές επιλογές, ακόμα και σε μικρότερα μοντέλα, να διευκολύνουν οικογενειακές καταστάσεις. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά τη μεταπολιτική αξία, αυτή πλέον περνάει στα ψηλά γράμματα, διότι όλες σχεδόν οι εταιρείες κατασκευάζουν αυτοκίνητα για 5 με 8 χρόνια. Έτσι, η ευρωπαϊκή λογική, και όχι μόνο, να αλλάζεις κάπου εκεί το αυτοκίνητο και να παίρνεις κάτι καλύτερο και ασφαλέστερο. Αυτή είναι η λογική. Μην κοιτάς τώρα στην Ελλάδα που έχουμε πιάσει τα 18 χρόνια. Δεν μας κοιτάζει κανένας, Γιάννη, το ξέρεις πολύ καλά. Και εννοείται δεν κοιτάξει την Ελλάδα των 10 εκατομμύριων. Το όφελος των αγοραστών, έτσι, ήταν μέχρι τα παραπάνω, γιατί τώρα αρχίζουν λίγο τα δύσκολα. Και αυτά είναι λίγο το θέμα της αξιοπιστίας και των εγγυήσεων. Όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες που καλώς φορτώθηκαν στα αυτοκίνητα, έτσι, στο βωμό της ασφάλειας, της άνεσης και της επικοινωνίας, μίκραν σημαντικά την αξιοπιστία. Φυσικό επακόλουθο να μικρώνει οι εγγυήσεις, όσο και κόντρα στους καιρούς κάποιες εταιρείες επιμένουν να δίνουν 5 ή 7 χρόνια, ο μέσος όρος έχει πέσει. Τα είχαμε πει και άλλη φορά, έτσι, σε ένα άλλο άρθρο που είχαμε ανεβάσει. Οι τιμές των αυτοκινήτων, όσο και να φαίνεται περίεργο, έχουν παραμείνει ίδιες σχεδόν από τη δεκαετία του 90, που είχαμε τις δραχμές έως και σήμερα, με το ευρώ. Οι φόροι είναι αυτό που έχει μεγαλώσει πολύ μέχρι εκεί που δεν πάει και έχουν αυξήσει τιμές. Γιατί όμως ενώ έχουμε πλέον, βλέπεις, λιγότερα κριτήρια, δεν έχουμε αυτά τα αυστηρά, τα 8 με τις παραμέτρους που γινόντουσαν και 10 και 12, είμαστε πιο δύσκολοι στην επιλογή αυτοκινήτου. Άνοιξαν οι κατηγορίες. Έχουμε μίνι, σούπερ μίνι, μικρομεσαία, hatchback, sedan. Δεν συζητάμε για το πάρτι που γίνεται στα SUV. Μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Ναι, αυτό είναι ότι... Δηλαδή κάθε εταιρεία τώρα πλέον, έτσι, έχει βγάλει 3 SUV αντίστοιχα και άλλες τέταρτο. Ναι, για το κάθε αντίστοιχο μοντέλο που έχει σε οικογενειακό έχει και το αντίστοιχο μέγεθος SUV πια. Έτσι, και έχουμε ήδη δει ότι αυτοκίνητα που είναι καθαρά hatchback μικρά γίνονται και cross. Έτσι, ψηλώνουν και γίνονται τύπου SUV. Εκεί που κάποτε μας κάλυπτε η λέξη Jeep, κάποτε, τα θυμάσαι, πολύ παλιά, και ζούσαμε με 4-5 μοντέλα, τα οποία βέβαια είχαν και την τετρακίνηση και είχαν και πολύ καλή δυναμική τετρακίνηση, τώρα εδώ έχουμε ξεφύγει πάρα πολλά τα SUV, άλλα δικίνητα, άλλα τετρακίνητα. Και μέσα σε όλα βάζεις και τα υβριδικά μοντέλα και τα ηλεκτρικά που είναι το μέλλον. Είμαστε πλέον στην εποχή που δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τις λεπτομέρειες. Πρέπει πλέον να χαιρόμαστε που το 90% των αυτοκίνητων που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά είναι αυτοκίνητα ασφαλή, με πολύ καλή οδική συμπεριφορά, επιδόσεις, έξυπνα και όμορφα σχεδιαστικά. Όλα δουλεύουν προς όφελος του υποψηφίου αγοραστή και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Λιγότερα πλέον βασικά κριτήρια επιλογής. Και όσα από αυτά έμειναν, μίκρινη ψαλίδα. Αλλά είπαμε, η δυσκολία παραμένει. Απλά έχουν αλλάξει οι κατηγορίες των επιλογών που μας δυσκολεύουν. Δηλαδή, ναι, εφόσον πια όλα τα αυτοκίνητα είναι ασφαλή, όλα πάνε καλά, όλα στρίβουν, όλα φρενάρουν κτλ. Έρχονται οι παράπλευρες επιλογές. Τι έξυπνο πακέτο φοράει το αυτοκίνητο που θέλω να πάρω? Και όταν αφορά έξυπνο, δεν εννοώ στο σύστημα ψυχαγωγίας και τέτοια. Το σύστημα βοήθεια στον οδηγό. Δηλαδή, έχει ενημέρωση λωρίδας, έχει cruise control αυτόματο, έχει ηχητική ειδοποίηση και για οτιδήποτε. Διαβάζει πινακίδες, δεν διαβάζει πινακίδες. Έχει αισθητήρα απόσπασης προσοχής οδηγού. Γιατί άλλα αυτοκίνητα το δίνουν σε πιο χαμηλές εκδόσεις, άλλα το δίνουν σε επόμενη. Κοιτάξτε, θα μπουν και αυτά σιγά-σιγά. Ναι, όταν γίνουν στάνταρ πια παντού, πάλι θα ξαναλλάξουμε. Πάλι θα ξαναλλάξουμε και θα έχουμε κάποιο άλλο σύστημα που μπορεί να μπει. Δηλαδή, μετά θα πάμε στην αυτόνομη οδήγηση του τύπου. Εμένα μπορεί να, κάνει, να έχει αυτόνομη οδήγηση. Ναι, τι αυτόνομη οδήγηση έχει? Ναι, αυτόνομη οδήγηση έχει δύο. Εμένα έχει τρία. Λοιπόν, εντάξει.
Αυτά όλα θα μπαίνετε και θα τα διαβάζετε στο www.safetycar.gr στην ενότητα αφιερώματα, έτσι. Να πούμε ότι το διαγωνισμό, εντάξει, καλά είμαστε εδώ. Τελειώσαμε. Έχει πάει παραπέντε, ναι. Έχει πάει παραπέντε, θα περιμένουμε τον Γιώργο του Συρίγου να έρθει για να κάνουμε και το κλείσιμο έτσι με τον διαγωνισμό. Να πούμε λίγο τον χορηγό της εκπομπής, που είναι η BMW Velmar. Στην BMW Velmar δεν διαπραγματευόμαστε την οδική απόλαυση και την ασφαλειά σας. Φτιάξαμε για εσάς το πρόγραμμα BMW Value Service. Υψηλή τεχνογνωσία, εγγυημένη ποιότητα service και γνήσια ανταλλακτικά BMW σε οικονομικά πακέτα από 50 ευρώ για BMW 5 ετών και άνω. Και τώρα με τη συντήρηση της BMW σας λαμβάνετε και το πρόγραμμα αδιάκοπης κινητικότητας BMW Mobile Care για ένα χρόνο απολύτως δωρεάν. Κλείστε άμεσα ραντεβού οι κάτοχοι BMW 5ετίας και άνω στο τηλέφωνο 2310-475-875 BMW Velmar στη Μαρίνου Αντίπα 10. Έτσι ο χορηγός της εκπομπής Safety Car. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός και ο διαγωνισμός μάλλον έχει τελειώσει για το διήμερο στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό Σολουτράκι Αριδέας. Απρίλιο έχουμε, νομίζω έχουμε κανένα 2-3 ακόμα θα δώσουμε Σαββατοκύριακα, Γιάννη. Ούτως ή άλλως είναι και εκεί πέρα τα πράγματα πάρα πολύ ωραία και άνετα. Κάτω, ο Μόζαρ είναι για κάθε εποχή του χρόνου, δεν είναι... Ναι. Δεν θέλω να πάω καλοκαίρι, θα πάω φθηνά. Όχι, όχι, γίνεται πραγματικά ευλογημένη γη, το έχουμε ξαναπεί, δηλαδή έχουν όλο το χρόνο κόσμο. Πραγματικά που θέλουν να πάνε για τουρισμό. Λοιπόν, μια ανάσα, έτσι, για να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να φωνάξουμε εδώ και τον τεράστιο του Γιώργο του Συρίγου, να κάνουμε την κληροσούλα, να ανακοινώσουμε και νικητή και σιγά σιγά εμείς να φεύγουμε. Καλημέρα στον Γιώργο του Συρίγου. Καλημέρα και από μένα, γεια σας παιδιά. Έχεις πλέον έτσι καθιερωθεί να μας κάνει την κλήρωση. Έτσι. Συνήθεια, βεβαίως. Ένα νομεράκι από το 1 στο 51. Και να... χαίρομαι πάρα πολύ που γίνομαι κι εγώ αιτία κάποιος τυχερός να πάει εκεί στα ξενοδοχεία, να κάνει τα μπάνια του, τις αιματικές πηγές και την τεράστια περιποίηση του ξενοδοχείου. Καταρχήν να ξέρεις ότι τυχερός είναι οποιοδήποτε που σε ακούει. Βεβαίως. Ένα το θέμα. Έτσι. Ένα νομεράκι από το 1 στο 51. Από το 1 μέχρι το 51 θα πούμε το 18. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Γιώργος Συρίγος μίλησε. Είναι ο φίλος ο Καραπιπέρης. Καραπιπέρης είναι. Καραπιπέρης Αντώνης, 6945-121. Φίλε Αντώνη, από Δευτέρα μπορείς να παίρνεις το παραδοσιακό τηλέφωνο. Θα έχουμε εμείς δώσει το όνομά σου για να κλείσεις την εκδρομούλα σου. Μια χαρά σε βρίσκουμε. Θα δώσουμε και άλλα παιδιά, έτσι να ξέρετε. Δεν τα αφήνουμε έτσι το θέμα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Φτάνει για σήμερα. Φτάνει για σήμερα. Το άλλο Σάββατο στις 9 θα είμαστε εδώ μαζί σας από τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον Μάνο Αναγνωστόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σάββατο Κυριακό. Γεια σας.